Τα δεδομένα μας είναι ότι συνεχίζουμε τον ασταμάτητο αγώνα μας καθημερινά για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Αυτό κάνουμε και φέτος το Πάσχα. Ζητάμε για άλλη μια φορά τη στήριξη του κόσμου να βρεθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά μέσω της υποστήριξής του και να ενισχύσει το χαμόγελο του παιδιού. Είναι η περίοδος που συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο κέντρο υποστήριξης παιδιών, οικογενειών και νέων σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κρήτη, όπου ζητάμε από τους πολίτες, από τον κόσμο, να ενισχύσει με είδη τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Τα παιδιά που έχουμε στηρίξει το 2023 ξεπερνούν τα 16.000 παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους και είναι αρκετές οι ανάγκες και απλοί πολίτες και εταιρείες είναι αυτή την περίοδο κοντά μας με το λιθαράκι που μπορεί ο καθένας να ενισχύσει το κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας. Και χρειάζονται τα πάντα όλα, τόσο από τρόφιμα και γάλα, όσο και από τα προσωπικά είδη υγιεινής, έτσι δεν είναι, για τα μικρότερα παιδιά? Σωστά, σωστά. Συγκεντρώνουμε καταρχάς λαμπαδίτσες, παιχνιδάκια, γλυκίσματα που δίνουμε αυτή την περίοδο, τρόφιμα, γάλατα, πάμπες, μονομάντιλα, οτιδήποτε έχει ανάγκη ένα παιδί, αλλά οτιδήποτε έχει ανάγκη και μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό δηλαδή, για να μπορεί να στηριχτεί ένα σπίτι. Μακαρόνια, ρύζι, αλλά και ανάγκες της καθημερινής ενός σπιτιού, από τα σαμπουάν των παιδιών, από τις καθημερινές ανάγκες που έχει ένα νοικοκυριό. Νομίζω τα ξέρουμε όλοι μας αυτά τα καθημερινά, δηλαδή το ποιες είναι οι ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε ένα σπίτι. Όποιος μπορεί και έχει τη διάθεση, Εθνικής Αντιστάσεως 138, έτσι. Εκεί θα γίνεται η συγκέντρωση και αυτή τη φορά, κυρία Μπομποδάκη. Γίνεται συγκέντρωση σε όλα τα κέντρα άμεσης κοινωνικής και ιατρικής επέμβασης στην Κρήτη, και σε Χανιά και σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο, και ταυτόχρονα ξεκινάμε, αν θέλετε να σας πούμε, και για τα πασχαλινά παζάρια μας πάλι σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Όποιος θέλει να ενισχύσει διαφορετικά, αγοράζοντας τη λαμπαδίτσα για το βαφτιστήρι του, για τον ίδιο, για αν θέλει να κάνει κάποιο δώρο. Υλοποιούμε τα παζάρια μας σε όλη την Κρήτη. Φέτος θα είμαστε και εδώ στο Ηράκλειο, στην Δικαιοσύνη, στην Αγία Κατερίνη, και θα έχουμε λαμπαδίτσες φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές μας, πασχαλινές κατασκευές, ώστε να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί τα πασχαλινά του ήδη, να κάνει τα δώρα του και να στηρίξει ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού και τα παιδιά που στηρίζει.